Άλλη μια παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα μέλη του ΠΑΜΕ και των Λαϊκών Επιτροπών έξω από το ΙΚΑ Καβάλας, με σύνθημα να ανατρέψουμε τη νέα αντιασφαλιστική επέλαση. Αρκετά μέλη του ΠΑΜΕ βρέθηκαν από νωρίς το πρωί έξω από το υποκατάστημα του ΙΚΑ, όπου συνομίλησαν με ασφαλισμένους για την υποβάθμιση της υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας, που υπάγεται και το παιδί Καβάλας, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης αλλά και υποστελέχωσης. Έκτακτα συνεδρίασε χθες η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ πανελλαδικά και στη σκέψη που είχαμε πει και είχαμε συζητήσει και είχαμε ενημερώσει τον κόσμο ότι εμάς και η απεργία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα σταθμός για τη συνέχιση της δράσης μας σε μια προσπάθεια που κάνουμε για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, έχει βγάλει ένα μίνι πρόγραμμα συνέχισης της δράσης για αυτό το τρίμηνο. Πανελλαδικά σήμερα, σε όλους τους νόμους, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, γίνονται παραστάσεις διαμαρτύρια σε κυβερνητικά κτίρια. Εμείς αποφασίσαμε σήμερα να έρθουμε εδώ πέρα στο ΙΚΑ, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Κυριακή στη Βουλή θα περάσουν και οι νέοι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Είχαμε προειδοποιήσει ότι για το ταξικό εργατικό κίνημα, για το ΠΑΜΕ, οτιδήποτε πάει να βάλει χέρι σε αυτό που έχει από μία από την κοινωνική ασφάλιση είναι αιτία πολέμου. Και έτσι πρέπει να το δει και όλος ο λαός. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα στο ΙΚΑ για να μπούμε σε μια διαδικασία και να ενημερώσουμε τον κόσμο και να καλέσουμε τους συναδέλφους, έτσι ώστε αυτός ο νόμος, αυτό το καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά. Και εκεί πρέπει να μείνει. Και αυτό θα αποδειχθεί μόνο στην πράξη που οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι μέσα από τα συνδικάτα τους, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές θα πρέπει να απαιτήσουμε το αυτονόητο, δηλαδή το μέλλον μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αν αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση δεν θα έχει επιπτώσεις μόνο στους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά το κύριο που και εκεί στοχεύουν κιόλας, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μεγαλοεργοδοσία, είναι στο να απαλλαγεί το κράτος και η εργοδοσία από τις ασφαλιστικές εισφορές και να φορτώσουν αυτό το μέχρι τώρα κοινωνικό αγαθό συνολικά στις πλάτες των εργαζομένων.